Κύριε Βαγενά, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλά είστε? Μία χαρά. Καλά. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής λίγο πριν σας βγείτε στον αέρα μου στείλε ένα μήνυμα και λέει ότι όταν εμένουμε στο θέμα διεθνές δίκαιο, δυστυχώς στην πράξη εννοούμε το δίκαιο του ισχυρού. Και αυτό το λέει βέβαια σε σχέση με την αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας. Πώς βλέπει το ΚΚΕ τώρα τις τελευταίες εξελίξεις? Γιατί χθες ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν ουσιαστικά συμφώνησαν ότι διαφωνούμε. Καταρχήν να πούμε ότι ο ακροατής σας έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι πως έχει εξελιχθεί το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή στη Σοβιετική Ένωση, η διάλυσή της, πλέον μιλάμε για το δίκαιο του ισχυρότερου, για δίκαιο που καθορίζεται ανάμεσα σε καπιταλιστικές οικονομίες. Εκεί το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Και βλέπουμε ότι και σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις, όπως παραδείγματα χάρη στη Γιουγκοσλαβία, έτσι είδαμε τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, ή στη Λιβύη, πως αυτό το διεθνές δίκαιο ερμηνεύτηκε με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι επεμβάσεις, οι δολοφονίες, οι αιματοκυσίες κλπ. Και στη δικιά μας την περίπτωση βλέπουμε ότι το διεθνές δίκαιο το μεταφράζουν διαφορετικά, το μεταφράζει διαφορετικά η αστική τάξη της Τουρκίας και έχει και τις πλάτες των ισχυρών μας συμμάχων για να το κάνει αυτό, ενώ του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα επιχειρησιακά στο Αιγαίο. Πάντως η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση, ναι, ναι, ότι και στη χώρα μας έχουν αυξηθεί οι φωνές που θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ το τελευταίο διάστημα παίζει ένα ρόλο πόντιου πιλάτου σε σχέση με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι στα λόγια τέλος πάντων αναγνωρίζει ότι κάνει κινήσεις πέρα από αυτές που τις επιτρέπονται. Είδατε προχθές τον Στόλτεμπεργκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είπε ότι αυτά τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά καλούν να τα λύσουν μεταξύ τους. Δεν είναι ζήτημα που μπορεί να συζητηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ. Έχουμε δηλώσεις του Αμερικάνου πρέσβη στη χώρα μας, ο οποίος λέει βρείτε τα μόνοι σας. Έτσι. Όλοι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα καλλιεργούσαν την αντίληψη ότι είναι ευλογία η ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράγοντες ειρήνης και ασφάλειας για τους λαούς, είναι έκθετοι. Διότι βλέπουμε πραγματικά ότι αυτές οι δυνάμεις παίζουν αυτή τη στιγμή το ρόλο του πόντιου πιλάτου. Ναι, αλλά φανταστείτε, αν δεν ήσουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήσουν μόνος σου εκτός, ενδεχομένως θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση. Σήμερα πάντως που είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε όχι απλώς την πρόοδο αλλά και την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Έχουμε τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, έχουμε τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, έχουμε τη συμφωνία με τη Λιβύη που παρακάμπτει ακόμα και την επίρρεια του Καστελόριζου, της Ρόδου, ακόμα και της Κρήτη. Έτσι. Αυτά μέσα, όταν είμαστε μέσα, λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συμμαχίες δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ούτε την ειρήνη, ούτε την ασφάλεια, ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε όμως και την ειρήνη, γιατί πια μιλάμε για τα σύνορα και ξέρετε τα σύνορα δεν αλλάζουν με ευχολόγια, αλλάζουν με βία, με συγκρούσεις, με πολέμους, με αιματοκυσίες κλπ. Ωραία. Και Βαγενά, η Τουρκία έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική. Προαναγγέλει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Και το κάνει. Σταδιακά. Λοιπόν, τώρα λένε κάποιοι ότι μετά την Ανατολική Μεσόγειο αρχίζει να υλοποιεί, να ξετυλίγει τους σχεδιασμούς της και έκανε τη συμφωνία με τη Λιβύη. Το ερώτημα είναι, σε περίπτωση που δούμε νοτίως της Κρήτης, στην περιοχή που θεωρούμε ότι είναι μέσα στα δικά μας χωρικά ή στα όρια, τουρκικά πλοία ή κάποιο πλοίο να κάνει έρευνες για πετρέλαιο, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, γιατί εκεί πρέπει να αντιδράσει φαντάζομαι? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πούμε ότι η αστική τάξη της Τουρκίας βρίσκεται σε έναν ανταγωνισμό με άλλες αστικές τάξεις της περιοχής και την ελληνική και αυξάνει σταθερά και σχεδιασμένα την προκλητικότητά της. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει στρατεύματα κατοχής εκτός από την Κύπρο, στη Συρία και στο Ιράκ. Επιχειρεί λοιπόν να δημιουργήσει τετελεσμένα εφόλιστη ύλη στην περιοχή, αξιοποιώντας και τη στρατιωτική της ισχύ. Ωστόσο, όσο η χώρα μας είναι εγκλωβισμένη μέσα στο ΝΑΤΟ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να μιλήσεις ούτε καν για την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων που μπορούν να εξασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα, όταν οι εξοπλισμοί σου καθορίζονται από τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Και σήμερα η Ελλάδα ξοδεύει κάθε χρόνο 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τις νατοϊκές δαπάνες. Να θυμίσω ότι πριν με μερικά χρόνια ο προηγούμενος υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, υπουργός Άμυνας, ο κ. Καμένος, περηφανευόταν από το βήμα της Βουλής
που το ελληνικό κράτος έδωσε 500 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια για τον εξυγχρονισμό 5 πεπαλαιωμένων αεροπλάνων που δεν ήταν για τις ανάγκες. Είπε δημόσια από τον Νέα Τιβούλη, δεν ήταν για τις ανάγκες της ελληνικής άμυνας, αλλά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όσο είμαστε μέσα στη στρούγκα του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα υπερασπιστεί την εδαφική αγεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Πάντως, ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση. Μα αυτό λέω, όσο είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, κινήσεις που ακυρώνονται. Κύριε Βαγενά, ούτως ή άλλως είμαστε στο ΝΑΤΟ και αύριο και μεθαύριο, από ό,τι φαίνεται. Δεν θα φύγουμε. Μα γι' αυτό λέω πρέπει να φύγουμε. Ναι, μέχρι πρέπει να φύγουμε. Υπάρχει ένα κίνημα αντίσταση. Ναι, ωραία, αυτό το δέχομαι. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη λέει το εξής. Όσο εμείς λοιπόν είμαστε στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα αντιστέκεται και θέλει να φύγει, βρεθούν οι Τούρκοι κάτω από την πτήση της Κρήτης. Εκεί τι κάνει η Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Μα έχουμε δείγματα γραφής τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν είχαμε τα ίμια. Τι ισχύει σήμερα στα ίμια? Δηλαδή, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες. Δηλαδή υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στα ίμια. Όταν σου λέει δεν μπορεί να έχει σημαίες, δεν μπορεί να έχει στρατεύματα, δεν μπορεί να έχει τίποτα. Άρα όχι. Δηλαδή λέτε ότι σταδιακά μπορεί να κάνουν και αυτό το πράγμα νοτίωσης Κρήτης. Βεβαίως, γιατί όταν καταλαβαίνετε, όταν θα γίνει μια τέτοια, θα υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη έτσι, και θα υπάρξει μια αντιπαράθεση τέτοια. Όταν είσαι μέσα στο ΝΑΤΟ, θα έρθουν οι ισχυροί σύμμαχοι και θα πούνε: παιδιά, δεν τα βρίσκετε, θα σας τα μοιράσω εγώ. Έτσι. Απομακρυνθείτε. Λοιπόν, απομακρυνθείτε, ή αυτό θα έχει γίνει βέβαια με αιματοχυσία. Θα έχει γίνει με, όπως είχαμε και στα ίμια. Στα ίμια δεν είχαμε αιματοχυσία, καλώς πάντων. Είχαμε πτώση, τώρα δεν ξέρεις τι ακριβώς. Επικοινωνιακά είχαμε ήττα, γιατί το χειρίστηκε με το χειρότερο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση. Ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έτσι, με βάση την αμερικάνικη παρέμβαση, δεν αναγνωρίζεται η ελληνική κυριαρχία στα ίμια. Λέω ότι σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον είσαι μέσα στο ΝΑΤΟ. Έρχεται το ΝΑΤΟ, έρχονται οι Αμερικάνοι σύμμαχοι και σου λένε ποια θα είναι η εξέλιξη. Έτσι. Δεν υπάρχει δυνατότητα, όσο είσαι εκεί μέσα, να διασφαλίσεις την ειρήνη, την ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τάσεται ενάντια και στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ που έχουν γεμίσει την ελληνική επικράτεια με νέες βάσεις στρατιωτικές, εφαλτήρια για νέους πολέμους που αποφασίστηκαν και στη Σύνοδο Κορυφής που είχαμε τώρα το ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, έτσι, με στόχο ενάντια στη Ρωσία και την Κίνα, τους ανταγωνισμούς που έχουμε αυτές τις δυνάμεις, και παραπέρα δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει αυτό, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, όσο είσαι εγκλωβισμένος μέσα εκεί πέρα. Χρειάζεται αποδέσμευση από αυτές τις υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Κύριε Βαγενά, χθες που έγιναν τα εγκαίνια του ναυπηγείου στη Σύρο, του ναυπηγείου Onyx, το έχουν Αμερικανοί. Ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των Αμερικανών για να αγοράσουν κάποια ελληνικά νησιά, ελληνικά λιμάνια από τα 10 περιφερειακά που ιδιωτικοποιούνται. Και ωστόσο υπάρχει άποψη ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και ισχυροποιηθεί η αμερικανική παρουσία στις διάφορες περιοχές, προφανώς θα υπερασπίσουν και τις επενδύσεις που κάνουν, αν και εφόσον χρειαστεί να αναμειχθούν σε μια αντιπαλότητα Ελλάδας-Τουρκίας. Τι λέτε γι' αυτό? Η ουσία είναι η εξής, ότι δεν μπορείς να έχεις καμία εμπιστοσύνη, διότι υπάρχουν και πράγματα που είναι κάτω από το τραπέζι και πολύ μεγαλύτεροι ανταγωνισμοί. Έτσι, βλέπετε παραδείγματος χάρη τώρα, τι είχε πει πριν μερικές εβδομάδες ο Τραμπ, ότι εάν η Τουρκία τολμήσει και κάνει κάτι, θα καταστρέψω την οικονομία της. Τα είπε? Τα είπε. Τα είδατε τίποτε τέτοιο να γίνεται? Έγινε γνωστό. Πήγε ο Ερντογάν στο γραφείο του κύριου Τραμπ και πέταξε και την επιστολή. Μα αυτό θέλω να σου πω, ότι εδώ όμως όλοι μάθαμε ότι είχαν business. Ο γαμπρός του Ερντογάν και ο γιος ή ο γαμπρός του Τραμπ κάνουν business. Άρα, μα αυτό όμως έχει διαιρέσει και την αμερικανική κοινωνία και την αμερικανική κυβέρνηση. Ναι. Όσο καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο και όταν ξεκινάνε οι Αμερικάνοι σύμμαχοί μας με ένα το κρατούμενο που λέει ότι πρέπει πάση θυσία να εξασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα κόψει τις παρτίδες με τη Ρωσία, ότι η Τουρκία θα πρέπει να παραμείνει στη Δυτική Συμμαχία, και καταλαβαίνετε ότι την ίδια ώρα δυναμώνει η πρόκληση
οι προκλήσεις της αστικής τουρκικής τάξης στο Αιγαίο και στην Κύπρο, καταλαβαίνετε τι διακυβεύεται. Τι θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θα κρατήσει την Τουρκία στη Δυτική Συμμαχία. Γι' αυτό η κίνδυνη είναι μεγάλη και γι' αυτό αυτά όλα οι ιστορίες με τα λιμάνια και επενδύσεις δεν μας γλιτώνουν από αυτή την εξέλιξη. Είναι πολύ μεγαλύτερο το παιχνίδι. Άρα, μιλάμε για ένα παζάρι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δυτικές δυνάμεις με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την τουρκική αστική τάξη. Ένα παζάρι στο οποίο έχουν μπει δυστυχώς στο τραπέζι και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, να το λέμε ξεκάθαρα, συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία. Ακριβώς. Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε τέτοια εξέλιξη? Και όταν λέμε συνεκμετάλλευση, δεν εννοούμε μια εκμετάλλευση από την οποία, για να το διευκρινίσω αυτό, ότι θα βγουν εφελημένα και ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός. Μιλάμε για μια συνεκμετάλλευση η οποία θα βολέψει τα ξένα μονοπόλια, τα ξένα ενεργειακά μονοπόλια που θα έρθουν να βάλουν στο χέρι την πίτα την ενεργειακή. Συχνά, όπως έχει δείξει και η ιστορία, βλέπει στον κόλπο του Μεξικού σε βάρος και του περιβάλλοντος, διότι αυτοί κοιτάνε πάνω απ' όλα το κέρδος τους. Έτσι. Και ο χαμένος θα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και βέβαια οι λαοί που δεν θα κερδίσουν τίποτα από όλη αυτή την ιστορία και μπορούν να βρεθούν και μέσα σε εχθροπραξίες για το πώς θα καταλήξει σε τελική φάση η συμφωνία και το πώς θα γίνει η μοιρασιά ανάμεσα στα ενεργειακά μεγαθύρια. Μάλιστα. Και έχω μία ερώτηση ενός φιλοκροατή του κ. Γιάννη, είναι απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος. Ρωτάει εξής: το κόμμα σας θα υποστήριζε στη Βουλή μία πρωτοβουλία για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και σε προσωπικό και σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό? Βεβαίως, εφόσον οι ενόπλες δυνάμεις δεν θα εξαρτώνται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Διότι αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις είναι χειροπόδαρα δεμένες μέσα στους σχεδιασμούς που έχει το ΝΑΤΟ και που έχουν το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όχι τυχαία συμμετέχουν σε όλες αυτές τις νατοϊκές αποστολές στο εξωτερικό, συμμετέχουν στους σχεδιασμούς, ακόμα και για πρώτο πυρηνικό πλήγμα σε βάρος της Ρωσίας, εξυγχρονίζουν τις βάσεις του Άραξου για να φέρουν πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα όπως είχαν και στο παρελθόν, συμμετέχουν σε όλα αυτά τα σχέδια για τα 30 τάγματα, 30 αεροπορικές μοίρες, 30 πολεμικά πλοία διαθέσιμα και τιμοπόλυμα προς ανάπτυξη μέσα σε 30 μέρες παντού στον κόσμο. Έτσι. Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι χειροπόδαρα δεμένες από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Με την έννοια αυτή, αν δεν σπάσουν αυτοί οι δεσμοί, δεν μπορούν να παίξουν και το ρόλο τους αυτές οι ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και τελειώνοντας, θέλω έτσι να ρωτήσω, από ό,τι διάβασα σήμερα στην εφημερίδα του στο Ριζοσπάστη, γίνεται μια προετοιμασία για ένα μεγάλο αντιπεριαλιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 11 το πρωί. Γίνονται και θα υπάρχουν τέτοια συλλαλητήρια παντού και στη Θεσσαλία. Γίνονται προσπάθειες. Γιατί για ειδικά στη Θεσσαλία και όχι στην Αθήνα, ας πούμε? Βλέπετε ότι στη Θεσσαλία υπάρχει ένα ξεχωριστό ρόλο. Το έχουμε φέρει τα ντρόουν στη Λάρισα. Έρχονται και αξιοποιείται και από άλλα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών η περιοχή. Έχουμε τη βάση στο Στεφανοδίκαιο. Καταλαβαίνετε ότι έχει ένα ξεχωριστό ρόλο η περιοχή, αλλά φτιάχνονται και διαρκώς καινούργιες βάσεις και γι' αυτό γίνεται στη Θεσσαλία αυτή την περίοδο. Είναι ένα παθεσσαλικό συλλαλητήριο που θα γίνει στο Βόλο. Γίνονται ανάλογα συλλαλητήρια και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε άλλες περιοχές, στον Άραξο, όπου δυναμώνουν αυτές οι νατοϊκές βάσεις που είναι εφαλτήρια. Να σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Πριν μερικά χρόνια, από τη βάση της Σούδας, πετάξανε τα ανατολικά αεροπλάνα και βομβαρδίσανε τη Λιβύη. Και σήμερα, ποιο το αποτέλεσμα της ανατροπής εκείνου του καθεστώτος, που μπορεί να έχει τα στραβά του και τα κακά, αλλά δεν πήγαν εκεί για να φέρουν τη δημοκρατία στη Λιβύη όπως ισχυρίζονταν. Ποια δημοκρατία? Μάλιστα. Αυτοί που κάνανε ένα σωρό πραξικοπήματα σε όλο τον κόσμο, που γεμίσανε χούντες σε όλο τον κόσμο, ενδιαφέρονταν για τη δημοκρατία. Ποια η κατάσταση σήμερα στη Λιβύη? Και έχουμε τη συμφωνία Τουρκία-Λιβύης με την Φωστά. Αναγνωρισμένη τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση, που είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Με τη δικιά μας τη συνδρομή έγιναν αυτά, ενώ τη δικιά μας, όχι τη δικιά μου και τη δικιά σας, ενώ των κυβερνήσεων που ήταν υποταγμένες στον ΝΑΤΟ και στους σχεδιασμούς του. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ελισέβα, για να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ καλή σας μέρα. Γεια σας.